στην περιοχή της Φίκης, συγκεκριμένα στον Παραπόταμο. Είμαστε λοιπόν με τον κύριο Θεόδωρο και με τον κύριο Βασίλη, οι οποίοι είναι εδώ πέρα άνθρωποι κάτι του Παραποτάμου, κάτοικοι λοιπόν του χωριού, και είμαστε μπροστά σε ένα λασπωμένο τοπίο. Τι αντιμετωπίζουμε? Έλα, πάρεις και το αυτοκίνητο. Θα πάρω και το αυτοκίνητο, τα πάντα όλα, αλλά θέλω να μου πείτε. Ναι, βεβαίως, θα τα πάρουμε και όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν, αυτά ήταν το χωράφι. Εδώ ήταν χωράφι, από εδώ είναι ο δρόμος μου που οδηγούμε στο σπίτι. Μάλιστα. Το οποίο το βλέπεις ήταν μια λίμνη και τώρα ακόμα το στοιχείο της λίμνης φαίνεται. Και περιμένουν να ανοίξουμε το δρόμο να βγάλουμε το αυτοκίνητο. Άρα στην ουσία εσείς αυτή τη στιγμή έχετε υποστεί τεράστια ζημιά, έχετε χάσει... Εξωτερικά μόνο, γιατί στο σπίτι δεν μπήκε νερό. Okay. Έτσι, μου χάλασε τη μάτρα την μπροστινή. Αυτοκίνητα, λεπιτοστάσιο, καταψύχτη, ψυγείο, δεξαμενή αέριο, αυτές οι ζημίες που έχω πάθει. Και χωριστά τη λάσπη που μ' άφησε μέσα σε όλο το υπόπεδο αυτό. Άρα όλο αυτό τώρα, για να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα, για να μπορέσετε λοιπόν να ξεκινήσετε και πάλι τη ζωή σας. Από το χρόνο την άνοιξε. Από το χρόνο την άνοιξε, μέχρι να καθαριστεί. Για όλο το χωριό, για όλο το χωριό. Από το χρόνο την άνοιξε, μπορεί να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο ρυθμό μας. Κύριε Βασίλη, πόσοι κάτοικοι είστε εδώ στον Παραπόταμο περίπου? Άρα στους 200. Είστε δεστία. Στη συνέχεια. Είναι... Είστε αριστερά. Αν μου λελάει. Είστε δυστηθείτε δυτικά. Μάλιστα. Και όλοι έχετε υποστεί ανεπανόρθωτες στιγμές. Το χωριό μας έχει χαρακτηριστεί από την πυροσβεστική 100% κόκκινο. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως ζημιές που έχει πάθει το κάθε σπίτι. Γιατί το 85-90% είναι κατεστρεμμένο το χωριό. Από άλλες περιοχές, όχι καλή ώρα, δυστυχώς κακή ώρα, Παλαμά, από εκεί, από Καρδίτσα. Εκεί έχουν πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, ήμασταν χθες εκεί στην περιοχή, μιλήσαμε με τον δήμαρχο. Έχουν πάθει μεγαλύτερη, γιατί έτυχε που χθες πήγα για Λάρισα. Μάλιστα. Και είδα την περιοχή. Και δεν είναι μόνο το ότι πάθανε ζημιές. Αυτή τη στιγμή είναι και επικίνδυνο για την υγεία μας. Η μυρωδιά που έχει. Βεβαίως. Είναι μικρόβια όλα αυτά. Βρεθήκαμε με τη φίλη μου χθες στην περιοχή και μου λέει σε κάποια φάση μυρίζει ψαρίλα. Λέω, Μαρία μου, δεν είναι ψαρίλα, είναι πτωματήλα. Ψαρίλα, πτωματήλα, φυτοφάρμακα. Ευτυχώς που οδηγούμαστε φθινόπωρο χειμώνα. Γιατί αν πηγαίναμε προς το καλοκαίρι, εκεί θα γινόταν η αποκορύφωση των μικροβιών. Τι έχετε να πείτε στους ανθρώπους σας, κύριε Βασίλη? Στους? Στους ανθρώπους σας, στους σχολιανούς σας. Να πω το κλασικό κουράγιο και δύναμη. Ναι. Είναι το κλασικό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ τίποτα άλλο. Ωραία. Γιατί καταλαβαίνω, έχω πάθει ζημιές. Αν δεν είχα υποστεί ζημιές, μπορεί να το έπαιζα. Ναι. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνομαι τελευταία. Και καταλαβαίνω το κάθε άνθρωπο. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάθει χειρότερες ζημιές από μένα. Φυσικά άνθρωποι έχουν χάσει τους συναυρώπους. Τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα. Χάθηκαν άνθρωποι. Αγνοούνται άνθρωποι. Το ένα, το άλλο. Όλος καταστράφηκε. Έχασε 6.000 ζώα. Πότε θα γίνει αυτός ο άνθρωπος ο επαγγελματίας? Δεν ξαναγίνονται αυτά οι άλλοι. Ο αγρότης, πότε θα γίνει? Αναφέρουν ότι λόγω της κατάστασης αυτής, αυτά τα χωράφια μετά από 5 και 6 χρόνια θα αρχίσουν να αποδίδουν την καλλιέργεια που πρέπει. Αυτοί πώς θα ζήσουν τα ζευγάρια? Και αυτά, αν άλλος χρωστάει, πώς θα τα επεξέλθει? Ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποζημιώσει πράγματα. Θα τους αποζημιώσει 100%. Γιατί οι παππούδες λέγαν το εξής. Αυτός που έχει 10, ναι, θα πάρει 8. Που χάνει τα 10, θα πάρει 8. Αυτός που έχει χάνει 2, θα πάρει 4. Τι λογική είναι αυτή? Υπάρχει λογική σε αυτό? Δεν υπάρχει λογική. Έτσι. Και όμως αυτό θα συμβεί. Αντιλαμβάνομαι. Εδώ έχουν πέσει στο χωριό μέσα γύρω στα 10 σπίτια και έχουν βγει 17 κατάλληλα. Όλα αυτά που ήταν με πληθή ή τα παλιά βγήκαν όλα κατάλληλα. Ναι, το πλήθυνο στο νερό δυστυχώς το τρώει. Καλλιέται, ενώ στο σεισμό αποδείχνεται. Χάσαμε ανθρώπους, δεν χάσαμε τα ζώα βέβαια όλα.
Τα χωράφια είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω σε διάφερο. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει. Ο μικρότερο που έπαθε ζημιά, παραδείγματο χάρη, εγώ που έχω το αντιλοστάσιο κάτω με τι ατυχίε του τα καλώδια, το λιγότερο είναι από 7-8 χιλιάδε και πάνω. Και ο περισσότερο, για να χαλάσει το σπίτι, κρυμμισό του σπίτι, είναι σαν αρχίζει από την αρχή. Ελπίζουμε. Ο Θεό είναι μεγάλο. Είστε και δυνατοί άνθρωποι, δουλευτάριδε όλοι, θα τα ξανακάνετε. Είμαι σίγουρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.